Κατά Μάρκον, κεφάλαιον 12. Και ήρξα το αυτής εν παραβολές λέγειν. Αμπελώνα εφύτευσεν άνθρωπος και περιέθηκε φραγμών, και όριξεν υπολίνιον και οκοδόμησε πύργων, και εξέδω το αυτόν γεωργής και απεδίμησε. Και απέστειλε προς τους γεωργούς το καιρό δούλων, ή να παρά των γεωργών λάβει από του καρπού του αμπελώνος. Και λαβώντες αυτόν έδιραν και απέστειλαν κενών. Και πάλι να απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων. Κακίνων λιθοβολήσαντες εκεφαλαίωσαν και απέστειλαν ητιμωμένων. Και πάλι ένα άλλον απέστειλε. Κακίνων απέκτηναν και πολλούς άλλους, ους μεν δέροντες, ους δε αποκταίνοντες. Έτι ούν έναν ιόν έχων, αγαπητών αυτού, απέστειλε και αυτόν έσχατον προς αυτούς λέγον, ότι εντραπήσονται τον ιόν μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί, θεασάμενοι αυτών ερχόμενων, προς εαυτούς είπων ότι ούτως εστίν ο κληρονόμος. Δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και ημών έστε η κληρονομία. Και λαβώντες απέκτηναν αυτόν και εξέβαλον αυτόν έξω του αμπελώνους. Τι ουν ποιήσει ο Κύριος του αμπελώνους? Ελεύσετε και απολέσει τους γεωργούς τούτους και δώσει τον αμπελών άλλης. Ουδέ την γραφήν ταύτην ανέγνωτε. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμισιμών. Και ζήτουν αυτόν κρατήσε και εφοβήθησαν τον όχλον. Έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς την παραβολήν είπε και αφέντες αυτόν απήλθουν. Και αποστέλουσε προς αυτόν την άς των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών ή να αυτόν αγρεύσωση λόγο. Οι δε ελθόντες λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, είδαμεν ότι αληθήσει και ου μέλησι περί ουδενός. Ούγαρ βλέπεις εις πρόσωπον άνθρωπον, αλεπαληθεία στην οδόν του Θεού διδάσκεις. Είπον ουν ημίν, έξεστε δούνε κίνσον κέσαρι ή ου, δόμεν ή μη δόμεν. Ο δε ειδός αυτόν την υπόκρισιν, είπεν αυτής, τι με πειράζετε, φέρετε μη δινάριον ή να είδω, ή δε είναιγαν. Και λέγει αυτής, τίνος η εικόνα αυτή και η επιγραφή, ή δε είπον, κέσαρος. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής, απόδοτε τα κέσαρος κέσαρι, και τα του Θεού το Θεό, και εθαύμασαν επ' αυτό. Και έρχονται Σαδουκαίοι προς αυτόν, ή την εσλέγουσιν Ανάσταση μη είναι, και επιρώτων αυτών λέγοντες, διδάσκαλε, Μωυσής έγραψεν ημίν ότι αν τίνος αδελφός αποθάνει και καταλείπει γυναίκα, και τέκνα μη αφή, ή να λάβει ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και εξαναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού. Επτά ουν αδελφοί ήσαν, και ο πρώτος έλαβε γυναίκα και αποθνίσκον ούκα φύ και σπέρμα. Και ο δεύτερος έλαβε αυτήν και απέθανε, και ουδέ αυτός ούκα φύ και σπέρμα, και ο τρίτος ως αυτός. Και έλαβον αυτήν οι επτά, και ούκα φύκαν σπέρμα. Εσχάτη πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τι ουν αναστάσει όταν αναστώσει, τίνος αυτόν έστε γυνή, η γαρεπτά έσχον αυτήν γυναίκα. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής, ούδια τούτο πλανάστε, μη ειδώτε στας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. Όταν γάρ εκ νεκρών αναστώσιν, ούτε γαμούσιν, ούτε γαμίζονται, αλυσίν ως άγγελοι εν της ουρανής. Περι δε των νεκρών ότι εγείρονται, ούκαν έγνοτε εν τη βίβλο Μωυσέως επί του βάτου, πως είπεν αυτό ο Θεός λέγον, εγώ ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Ουκ έστειν ο Θεός νεκρών αλαζόντων, ημίσουν πολύ πλανάστε. Και προσελθών εις των γραμματέων, ακούσας αυτών συζητούν των ειδών, ότι καλώς αυτής απεκρίθη, επιρώτησεν αυτόν. Ποια εστί πρώτη πάντων εντολή? Ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτό, ότι πρώτη πάντων εντολή. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι, και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της ισχύου σου. Αυτή πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, μίζον τούτο άλλη εντολή, ουκέστη. Και είπεν αυτό ο γραμματεύς, καλώς διδάσκαλε επαληθείας είπας ότι είσαι και ούκες την άλλος πλην αυτού και το αγαπάν αυτόν εξ όλης της καρδίας
και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύως και το αγαπάν των πλησίων ως εαυτόν, πλήον έστι πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Και ο Ιησούς, ειδών ότι νουνεχώς απεκρίθη, είπεν αυτό. Ου μακρανή από της βασιλείας του Θεού. Και ουδή σου κέτι ετόλμα αυτόν επερωτήσε. Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκονεν το ιερό. Πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός Υιός Δαβίδ εστί. Αυτός γαρ Δαβίδ, είπεν εν πνεύματι Αγίου. Λέγει ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Αυτός ουν Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον. Και πόθεν Υιός αυτού εστί. Και ο πολύς όχλος οίκου εν αυτού ιδέως. Και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού. Βλέπετε από τον γραμματέων των θελόντων εν στολές περιπατήν και ασπασμούς εν τες αγορές και πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές και πρωτοκλησίας εν τις δείπνης. Οι κατεσθείονται στα σοικίας των χειρών και προφάσι μακρά προσευχόμενοι. Ούτε λείψονται περισσότερον κρίμα. Και καθίσας ο Ιησούς κατέναντι του γαζοφυλακίου. Εθεώρη πόσο όχλος βάλει χαλκών εις το γαζοφυλάκιον. Και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά. Και ελθούσα μία χείρα πτωχή. Έβαλε λεπτά δύο ο έστι κοδράντης. Και προσκαλεσάμενος τους μαθητάς αυτού είπεν αυτής. Αμήν λέγω ημίν. Ότι η χείρα η πτωχή αυτή πλείον πάντων έβαλε των βαλόντων εις το γαζοφυλάκιον. Πάντες γάρ, εκ του περισσεύοντος αυτής έβαλον. Αυτή δε, εκ της υστερήσεως αυτής πάντα όσα είχεν έβαλεν, όλον το βίον αυτής.